Πάγωμα των δόσεων στεγαστικών δανείων για δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλονται μόνο το ΟΚΙ, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η ρύθμιση θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, αφού θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δυνατότητα υπαγωγής στο μέτρο θα έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αμοιβόμενοι με δελτίο παροχής από έναν εργοδότη και αφού πληρούν τις εξής προϋποθέσεις. Έχουν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Το εισόδημά τους έχει υποστημείωση τουλάχιστον 35% τη διετία 2010-2012. Έχουν δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ. Το δάνειο θα πρέπει να εξυπηρετείται κανονικά έως την υπαγωγή στη ρύθμιση διευκόλυνσης. Για όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί βελτιώσεις στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.